Το συνέδριό μας, κυρίες και κύριοι, φιλοδοξεί την σύμφωνα και με τις θεματικές ενότητες που πραγματεύεται να αποτελέσει μια ουσιαστική παρέμβαση στην προσπάθεια που κάνουν όλοι οι παραγωγικοί φορείς της πατρίδας μας να επαναφέρουν την επιχειρηματική δραστηριότητα στο επίκεντρο των προσεπιλογήν τρόπων σταδιακής εξόδου από την κρίση. Αυτό προσπαθούμε να προσεγγίσουμε με την παραγωγική ανασυγκρότηση ως τεχνική προτεραιότητα μέσα από τις περιφερειακές ιδιομορφίες. Θα εξετάσουμε το ρόλο της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης ως προς την πολύ τους στην επιχειρηματική δράση. Εύχομαι μέσα από την κρίση, που είναι και το θέμα το οποίο θέλω να σας αναπτύξω, να αλλάξουμε και νοοτροπία και συμπεριφορά. Και η κρίση ανατρέπεται όταν ανατρέπει στα αίτια της. Ο τίτλος του συνεδρίου, και έτσι θέλω να ξεκινήσω, που είναι η επιχειρηματική επανεκκίνηση, αποτυπώνει μια πραγματικότητα. Μία ανάγκη, μία προοπτική και σηματοδοτεί μία νέα αρχή. Η πραγματικότητα αφορά στην οικονομική δυσπραγία, στη μειωμένη ζήτηση, στην κεφαλαιακή ασφυξία, στη μειωμένη κινητικότητα και σε περιορισμούς που σχεδόν στραγγαλίζουν κάθε επιχειρηματική πρωτοβουλία, πόσο μάλλον όταν αφορά στην Ήπεθρο και στην ελληνική περιφέρεια. Δεν καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα πολιτιστικό πρόβλημα εισάξεων του φυσικού και οικιστικού αποθέματος και της κληρονομιάς του τόπου μας. Δεν αλλάξαμε την περιοχή μας σε ένα πακέτο τουριστικών διαδρομών ως συνέχεια και εισάξαμε άλλες περιοχές. Ενώ έχουμε τις δυνατότητες, το φυσικό περιβάλλον και το ανθρώπινο δυναμικό. Και αν τα παραπάνω αφορούν εμάς, με την ευρία έννοια και είναι σημαντικά, γιατί μπορούμε να πάρουμε πρωτοβουλίες για τη βελτίωσή τους. Υπάρχουν όμως και μας επηρεάζουν ζητήματα του ευρύτερου περιβάλλοντος, που αποτελούν το πλαίσιο υπόβαθρο μέσα στο οποίο θα πρέπει να δράσουμε. Ένα ήρεμο εθνικό περιβάλλον παραγωγής. Η σημαντική επανεκκίνηση της οικονομίας και η στήριξη της ίδιας της κοινωνίας είναι το ζητούμενο και το προσδοκόμενο από όλον τον ελληνικό λαό. Δεν υπάρχει ανάπτυξη στη χώρα αν δεν στηριχθεί ο ιδιωτικός τομέας, οι μικρές και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εκείνες που δίνουν το 90% σήμερα των θέσεων εργασίας στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Για όλα αυτά όμως χρειάζεται ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, ένα σχέδιο που θα είναι αποτέλεσμα ουσιαστικού διαλόγου κυβέρνησης, πολιτικών κομμάτων, κοινωνικών εταίρων και παραγωγικών δυνάμεων της χώρας, με προοπτική 20ετίας, με στόχο που δεν θα αλλάζει όταν θα αλλάζουν οι κυβερνήσεις, διότι θα πρέπει να αντιληφθούν επιτέλους τα πολιτικά κόμματα ότι μέσα σε αυτή την οικονομική συγκυρία και υπό την πίεση των δανειστών είναι αναλώσιμο. Χωρίς εθνική πολιτική και εθνική στρατηγική, εθνικές κόκκινες γραμμές ενιαίες από όλο το πολιτικό φάσμα, δεν υπάρχει διέξοδος. Και δεν μπορεί να υπάρξει διέξοδος ούτε στα μεγάλα προβλήματα της οικονομίας, ούτε στο ασφαλιστικό, γιατί όλα αυτά είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας. Τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, τη δημιουργία νέων, εκμεταλλευόμενη τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδος. Και αυτά είναι σε όλους τους τομείς πάρα πολλά και μέχρι σήμερα το ελληνικό κράτος λειτουργούσε ως τροχοπέδι σε όποια αναπτυξιακή προσπάθεια να επιχειρήσουν. Και το μόνο που πρέπει να το καταλάβουν και οι δανειστές, αλλά και εσείς, ένα μορατόριο διετίας με αυτή την κατεύθυνση, αν θέλετε να προχωρήσετε μπροστά. Κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνέδριοι, είχα να καταθέσω προσωπικά αυτές τις σκέψεις και τις απόψεις. Δεν πιστεύω ότι είναι κάτι το καινούριο και είμαι βέβαιος ότι όλοι σας γνωρίζετε. Όπως όλοι μας γνωρίζουμε πώς φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση. Ακόμη και ποιοι μας φέρανε. Και αν έχουμε και εμείς ευθύνες. Και έχουμε και εμείς κάποιες ευθύνες. Αλλά από εδώ και πέρα θα πρέπει να προχωρήσουμε πράγματι με ειλικρίνεια. Αυτή την ειλικρίνεια που επαγγέλλονται οι πολιτικοί, αλλά δυστυχώς δεν την εφαρμόζουν. Υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις για την περιοχή. Πρώτα απ' όλα η βελτίωση του περιβαλλοντικών όρων, χρήση ποιότερων μορφών αξιοποίησης του λιγνίτη, στροφή στην ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων ενεργειακών τεχνολογιών όπως οι ανανεώσιμες και εναλλακτικές πηγές, η ενίσχυση της εκπαίδευσης και της έρευνας, της επιχειρηματικότητας με χρήση νέων τεχνολογιών και καινοτομίας, γιατί αυτό είναι το μυστικό. Αυτή είναι η κυρίαρχη στρατηγική για την έξυπνη εξειδίκευση. Αν δεν εμπλέξεις την έρευνα, την καινοτομία,
ως ένα οικονομικό μέγεθος για να μεγεθύνει στην προστιθέμενη αξία στα προϊόντα. Για την αναβάθμιση του ρόλου της τοπικής επιχειρηματικότητας, την ενθάρρυνση νέων επενδύσεων στην περιοχή, τη βελτίωση υποδομών που τη στηρίζουν. Το κυριότερο όμως αποτελεί το ένασμα και αυτό που επικαλούμαστε όλοι σε επίπεδο κεντρικής και τοπικής πολιτικής κοινής, το σκοπό διαμόρφωσης ενός αυτόχοτου σχεδίου παραγωγικής ανασυγκρότησης που θα στηρίζεται στις δικές μας δυνάμεις και θα αποτελεί προέκταση των δικών μας θυσιών, αλλά και των θέσεων για παραγωγή, για το εμπόριο, για τις υπηρεσίες.